Ο Βασίλης Βρούτσης λοιπόν είναι στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι σε όσους ακούνε. Τι γίνεται λοιπόν με το Φόδστα? Τι, έχουμε μια επιστολή από τον Φόδστα που θέλει περισσότερη, μας λέει ότι αξίζουμε περισσότερη υπευθυνότητα. Εντάξει, εμείς το λέμε χρόνια αυτό. Θα πρέπει να στείλετε κι εσείς μία επομένως, ότι και εμείς το λέμε αυτό, αλλά δεν έχουμε εισακουστεί μάλλον. Δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση. Νομίζω ότι οι τελευταίες εξελίξεις αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο έντονες σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Είναι μια άλλωστε περίπτωση που κρατάει πολύ καιρό. Έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, με την είσοδό μας και νομίζω ότι είμαστε ακόμα στο Φόδστα, γιατί κάποια στιγμή μοιάζει να μην καταλαβαίνω τι γίνεται. Να μην καταλαβαίνουμε. Είμαστε, δεν είμαστε. Ναι, μεν ήταν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο κύριος Λιανός, ο δήμαρχός μας, ήταν μέλος. Ο ίδιος είπε: παντρεύτηκα, χώρισα, άρα αποχώρησε. Έχουμε εξώδικα, έχουμε πολλές εξελίξεις. Εσείς τα ζείτε εκ των έσω πολλά από αυτά. Οπότε κατατόπισε μας λίγο ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα, να ξέρουμε και εμείς πολίτες τι γίνεται. Ναι, γιατί και η δική μου ενημέρωση είναι ανάλογα το που γίνεται. Γιατί όταν γίνεται από τον Δήμαρχο ή τον πρώτο Δημοτικού Συμβουλίου, είναι αυτό το στην αρχή είπαμε, αλλά μετά δεν ήθελαν. Αντιπρόεδρος Αδεσαϊκού. Ναι. Το λέω ακριβώς όπως είναι, που το ξέρει ο κόσμος αυτό το συγκεκριμένο βίντεο. Γιατί είναι στην ουσία πρόκειται για παλαινοδίες. Mm-hmm. Δεν θα ξαναπώ το ιστορικό. Όχι, δεν το χρειαζόμαστε με λεπτομέρειες, το έχουμε μάθει πια όλοι. Το θέμα, το ιστορικό όμως απλά αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο έχουν λειτουργήσει και θεωρώ ότι σε ένα πολύ βαθμό έχουμε γίνει σαν νησί, εντάξει δεν το λέω για μένα ή για σένα, εκείνοι το κάναν, ρεζίλι. Γιατί πρόκειται για τραγελαφικές καταστάσεις. Το ζήτημα τώρα είναι ότι εδώ και ένα χρόνο, ήταν Φλεβάρης του 2021 όταν πήραμε την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο που κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε η πρόταση του Δημάρχου να εξαιρεθεί ο Δήμος από τον Φόδστα. Mm-hmm. Από τότε μέχρι σήμερα, στην ουσία ο Δήμαρχος παίζει κρυφτό με τον Φόδστα, έχει παραιτηθεί από τη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν συμμετέχει, κάνει σαν να μην είναι μέλος του Φόδστα, ενώ είναι μέλος του Φόδστα από τον νόμο. Και σε αυτόν τον χρόνο κάνει πως δεν υπάρχει ο Φόδστα, προσπαθεί να αναθέσει νέες εργολαβίες για τον ΧΙΤΑ, μελέτες που έχουν να κάνουν με τον ΧΙΤΑ κτλ. Αυτά τώρα είναι αστεία, γιατί φαίνεται σαν ένα πώς το λένε, ψευτομαγκιά λέγεται αυτό. Δηλαδή το παίζω αντάρτης κατά του Φόδστα και της κυβερνητικής πολιτικής και μάλιστα ακούμε πολύ συχνά ότι να εμείς είμαστε, αντιδρούμε και κατά της πολιτικής του ίδιου του κόμματός μας, τόσο είμαστε για το συμφέρον του νησιού μας. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς γιατί αυτό είναι το συμφέρον του νησιού μας και δεν είναι το νέο μας Φόδστα. Εγώ από την εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια και από τη διαχείριση των απορριμμάτων θεωρώ ότι οπουδήποτε αλλού, αλλά όχι στη δική τους διαχείριση. Δεν είμαι... Όχι στη διαχείριση του Δήμου. Όχι του Δήμου, της συγκεκριμένης Δημοτικής Αρχής. Εντάξει. Δεν είναι ότι ξύπνησα μια μέρα και είπα, αχ, μακάρι τα σκουπίδια να τα αναλάβει ένας κεντρικός φορέας κτλ. Όχι. Θεωρώ πολιτικά ότι εμείς μπορούμε να το κάνουμε σαν Δήμος, σαν φορέας. Βασίλη, να σε ρωτήσω. Τώρα, κάτι. Απλά για να κλείσω αυτό που έλεγα, ότι έχει περάσει ένας χρόνος. Τους ρωτάω συνέχεια και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε κάθε ευκαιρία. Έχει περάσει ένας χρόνος. Πόσο καιρό περιμένετε να απαντήσει η κυβέρνηση? Γιατί η αίσθηση που έχω είναι ότι η κυβέρνηση δεν θα απαντήσει ποτέ. Ακούνε Δήμο Νάξου και Δημήτρη Λιανό και γελάνε. Με αυτές τις ανόητες για μένα αιτήσεις. Και γιατί δεν πήγανε την ώρα που έπρεπε να προσβάλλουν, να προσφύγουν κατά του νόμου, να μην αποδεχθούν να υπογράψουν καταστατικά, να μην μπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, τι κάνανε? Είναι κάτι το οποίο εμένα με έχει προβληματίσει όλο αυτόν τον καιρό που παρακολουθώ το θέμα του Φόδστα από τη στιγμή που ξεκίνησε. Και ξεκίνησε πολύ θετικά, το θυμάμαι αυτό, είχα ξεκινήσει ήδη να εργάζομαι εδώ, είχα έρθει δηλαδή από την Αθήνα, είχα ξεκινήσει τις εκπομπές εδώ και θυμάμαι ότι υπήρχε έτσι ένα πνεύμα θετικό, ότι θα γίνει κάτι πάρα πολύ σωστό, ότι το χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα τέλος πάντων κτλ. Και όλα καλά με κάθε έτσι σκέψη και σχέση με το θέμα του να δούμε με τα δημοτικά τέλη που τότε δεν είχαν φανεί πολύ κτλ. Όμως αυτό που εγώ δεν καταλαβαίνω είναι
Κάθε δήμος, κάθε νησί θα είχε, φαντάζομαι, τους λόγους του να θέλει να μην είναι σε αυτό. Να θέλει να διαχειριστεί μόνος τα σκουπίδια, να θέλει να έχει τα έσοδα ανταποδοτικά κτλ. Λέω, ένα παράδειγμα. Οι μικροί δήμοι, ας πούμε, αποκλείται να θέλουν κάτι τέτοιο. Οι μικροί, προφανώς. Αλλά θα μπορούσαν και άλλοι δήμοι να έχουν αυτή τη σκέψη. Και εμένα η απορία μου είναι εξής. Ωραία, λοιπόν, παιδιά. Αφού σας παρουσιάστηκε ή παρουσιάστηκε στα κεντρικά, στην περιφέρεια, αυτό το ζήτημα και είπαν ναι. Και μετά ενημερώθηκαν οι δήμοι στις Κυκλάδες ότι, παιδιά, θα κάνουμε αυτό. Γιατί λοιπόν δεν μαζεύτηκαν. Μπροστάρει και το Λιανό, αν το θέλει, στο δικό μας τον Δήμαρχο, δεν είναι περίεργο να συμβεί, και να κατατεθεί μια διαφορετική πρόταση ότι εμείς έχουμε να προτείνουμε αυτό για αυτούς και για αυτούς και για αυτούς τους λόγους, γιατί έτσι θα είναι καλύτερα για τους δημότες. Έτσι ο καθένας μπορεί να το δεχτεί, φαντάζομαι, και να σχολιάσει επί συγκεκριμένου ζητήματος. Υπάρχει λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, ένα χάος. Από το θα μας πάρουν το χιτά και θα φέρουν άλλα σκουπίδια εδώ ή θα το κάνουν κάτι άλλο, μέχρι τα δημοτικά τέλη που αυξάνουν τον πληθωρισμό. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα ο καθένας προβληματίζεται και προσπαθεί να καταλάβει τελικά τι θα γίνει, γιατί ξέρουμε ότι τελειώνει και η ιστορία εδώ με το δικό μας το χιτά, η διαχείριση, νομίζω στο εξώδικο του κύριου της Περιφέρειας αναφέρονταν αυτό. Με τώρα περνάνε... 18 Φλεβάρι νομίζω είναι η λήξη, και τι γίνεται μετά, έχουμε κάποιον ο οποίος... Στην Οικονομική Επιτροφή φέρανε παράταση της σύμβασης εργολαβίας της διαχείρισης του χιτά. Οπότε, για λοιπόν, μέχρι έχουμε... την άνοιξη. Μέχρι την άνοιξη. Το Μάιο, νομίζω. Γιατί είναι και αυτό. Θα πνιγούμε στο σκουπίδι. Δηλαδή, ο καθένας δημότης πρέπει να ξέρει και οφείλει να γνωρίζει και να τον ενημερώσει κάποιος υπεύθυνα και, πώς να το πω, καθαρά, τι ακριβώς θα συμβεί από εδώ και πέρα. Ναι, κοίτα, να δεις τι γίνεται. Η άποψή μου είναι ότι ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε σε μια αίωλη κατάσταση είναι και, και ευθύνη της κυβέρνησης. Mm-hmm. Δηλαδή, σου στέλνει ένα δημοτικό συμβούλιο κάτι. Όσο και αν ακούγεται. Παράλογο, ας το πούμε, ή περίεργο. Ναι. Πρέπει να απαντήσεις. Mm-hmm. Δώσε μια απάντηση στο δημοτικό συμβούλιο και στον δήμαρχο που σου είχε στείλει, θετική ή αρνητική, ούτως ώστε να ξέρουμε να πάμε παρακάτω. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Σωστό. Δηλαδή, αυτό. Σε ένα βαθμό δεν φταίει μόνο ο Λιανός ή ο Μαυρομάτης ή οποιοδήποτε. Φταίει η κυβέρνηση. Βέβαια. Επειδή ήδη υπάρχει μια προστριβή μεταξύ Λιανού και Χατζημάρκου, που είναι ομόσταυλοι, που είναι του ίδιου Δήμου, και υπάρχει αυτή τη στιγμή και ένα αίτημα του Δήμου προς το Υπουργείο που είναι πάλι του ίδιου κόμματος, καταλαβαίνεις ότι γίνεται, είναι αυτό που λέμε, έχουμε μια ωραία ατμόσφαιρα. Να. Οπότε είναι και δύσκολο να φαντάζομαι μεταξύ τους να ξεκατενιάζονται όλη την ώρα. Ρένα. Αλλά όμορφα, θεσμός το Υπουργείο, θεσμός ο Δήμος, πρέπει να υπάρχει μια απάντηση, να ξέρουμε και τι θα γίνει. Υπάρχει λοιπόν στη μέση εδώ, υπάρχουν οι πολίτες, οι δημότες της Νάξων προκειμένου, που δεν ξέρουν τελικά θα τους έρθει αναδρομικά να πληρώσουν τι σε σχέση με το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο δεν έχουμε συνεισφέρει νομίζω ακόμα. Όχι ακόμα. Σε αυτό, δεύτερη όπως οι υπόλοιποι. Χρονιά, είναι δεύτερη που δεν οι υπόλοιποι δήμοι, με τα δημοτικά τέλη, που λόγω και του τέλους ταφής και το πώς αυτό εξελίσσεται ως οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυσχεραίνουν την κατάσταση, αλλά και πάλι δεν μας έχει εξηγήσει κανένας επαρκώς γιατί τα δημοτικά τέλη θα ανέβουν, πόσο θα ανέβουν και τι ακριβώς θα συμβεί. Στη δική μας την περίπτωση μιλάω πάντα, γιατί είχα καλέσει και τον κύριο Πιταούλη τηλεφωνικά την Παρασκευή. Συζητήσαμε επί του θέματος, καταλάβαμε καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο ζήτημα. Και ποιες είναι και οι ευκολίες που μπορεί να γίνουν και πόσο τέλος πάντων μπορούν να προσαρμοστούν στα δεδομένα τα δημοτικά τέλη, προκειμένου να είναι πιο ανθρώπινη κατάσταση μετά τα τόσα που βιώνουμε, πληθωρισμούς, COVID, όλα τα σχετικά, κλειστή εστίαση, επιχειρήσεις. Όζον. Όλα. Τον τρύπα το όζοντος. Γιατί, είναι και αυτή. Φταίει το φώτισα από αυτή. Α, για το νόμιζα και εγώ λέω, τι θυμήθηκε την τρύπα του όζοντος παλιό, τώρα. Ναι, γιατί είναι αρκετά παλιό, νομίζω έχει κλείσει ένα μέρος, τις άνοιξαν άλλες δουλειές. Με μπλοκάρισες λίγο. Λοιπόν, είναι πολλά τα ζητήματα που μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά για την ώρα νομίζω ότι όλα είναι στον αέρα. Εγώ τουλάχιστον να σου πω την αλήθεια, κάθε φορά που πιάνω αυτό το θέμα και ασχολούμαι, γιατί και η δουλειά μου είναι να ασχοληθώ και νομίζω ότι είναι η δουλειά μας όλων να ασχοληθούμε ασχέτως ιδιότητας, το νησί μας αφορά, προβληματίζομαι γιατί δεν ξέρω από πού να το πιάσω και τι άκρη να βγάλω. Είπες κάτι, είπες, ρωτάει ο κόσμος για το αν θα πληρώσουμε αναδρομικά, το αν. Έχεις παρακολουθήσει δημοτικά συμβούλια, έχεις παρακολουθήσει ποιες είναι οι ερωτήσεις είτε από εμάς, είτε από την παράταξη του Χατζηδρέου ή του ΚΟΡΕ, και έχεις παρατηρήσει και ποιες είναι οι απαντήσεις. Λοιπόν, εμείς ζητάμε ενημέρωση και οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι εντελώς χωρίς επιχειρήματα, χωρίς αιτιολογήσεις, ότι θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα μειωθεί, θα ανέβουν τα τέλη, θα μας φέρουν τα σκουπίδια, με ένα
σαν τένις μεταξύ Δημάρχου και Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δεν υπάρχει καμία στοιχειοθέτηση, δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα στο να κάτσουμε να μιλήσουμε και να μας εξηγήσουν με ένα, δύο, τρία, τέσσερα πράγματα και σε ένα χαρτί αν θέλεις, ότι αν γίνει αυτό θα γίνει το άλλο για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Τίποτα. Έχουμε μία συνεχή κινδυνολογία σε προφορικό επίπεδο και συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, χωρίς να σου το πω κάτι, χωρίς να μπορέσουν να μας πάρουν το μέρος τους. Δεν μπορούν. Γιατί τι εννοείς να σας πάρουν το μέρος τους, δηλαδή να συμφωνήσετε εννοείς της αρχής τουλάχιστον σε κάτι και να το πάτε όλοι μαζί, οι παρατάξεις. Κοίτα, εγώ αυτό που αποκομίζω και τα συγγνώμη, δημοτικά... και το χειρότερο απ' όλα είναι το γεγονός ότι αναφέρονται σε θεσμούς και ειδικά στην περιφέρεια στην πραγματικότητα, mm-hmm. σαν να είναι κάποιος εχθρός της Νάξου. Δεν είναι έτσι. Σίγουρα δεν είναι έτσι. Και δεν έχει να κάνει με το τι είναι ο Χατζημάρκος στην Δημοκρατία ή αν θα ήταν ο. Κάποιος άλλος τέλος πάντων ήταν άλλο κόμμα. Δεν έχει να κάνει. Είναι θεσμός. Είναι ο φορέας αυτοδιοίκησης, ο οποίος μάλιστα είναι και η ομπρέλα μας σε πολλά πράγματα. Σε πάρα πολλά πράγματα. Αν σκεφτείς, που το ξέρεις πάρα πολύ καλά από τη θέση που βρίσκεσαι, ότι όλα τα έργα που γίνονται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, από ΕΣΠΑ μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, περνάνε μέσα από τις περιφέρειες πλέον, το γιατί είναι μια μεγάλη ιστορία και θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ πίσω για να δούμε πώς έγινε τελικά έτσι και πώς κατέληξε να γίνεται αυτό, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Προφανώς θα πρέπει να έχουν μια επαφή για όλα όσα πρέπει να γίνουν. Αν λοιπόν το κλίμα είναι πολεμικό για τον χύψη λόγο. Αυτό εμένα αυτομάτως, σαν δημότη και από τη θέση που βρίσκομαι εδώ, αντιλαμβάνομαι ότι θα μπορούσε να μην οι σχέσεις να έχουν διαραγεί και για πράγματα που θέλω να απευθυνθώ για να κάνω πέντε έργα, ας πούμε, εδώ και να τα προτείνω με τη μελέτη μου, για κάποιο λόγο μπορεί να το αφήσω και να μην το κάνω ή να πέσω και σε δυσμένεια. Λέω και την άλλη πλευρά δηλαδή, στην πραγματικότητα, πώς θα μπορεί να σκεφτεί ο καθένας. Εντάξει, δεν θέλω ότι ακριβώς επειδή είναι θεσμοί, οι θεσμοί δεν έχουν συναισθήματα. Καλά. Κανονικά. Αλλά υπάρχουν και εγώ μόνο συνέστημα βλέπω στα δημοτικά συμβούλια πάντως. Δεν βλέπω καθόλου θεσμικό πλαίσιο και επί του πρακτέου να μιλάμε πραγματικά με νούμερα και να τα βάζουμε κάτω και να συζητάμε. Και αυτό είναι από τη μεριά της περιφέρειας. Ναι, και αυτό με θλίβει. Κοίτα, από τη μεριά της περιφέρειας να σου πω εγώ τι βλέπω. Από τα δελτία τύπου που έρχονται και από τις ειδήσεις που λέμε εδώ στα τοπικά μας, κάθε φορά βλέπω όλο έργα να γίνονται σε διάφορα νησιά. Την άξο δεν βλέπω κάπου. Και υπάρχει και μια σοβαρότητα. Εντάξει. Που βγαίνει από την περιφέρεια. Δηλαδή μέχρι και χθες λέγαμε για τον Αντώνη Στρίτσης, λέγαμε για το σχολαρχείο στην Αμοργό, λέγαμε για χίλια δύο πράγματα, λέμε καθημερινά. Για το τελευταίο που είδα όμως, και εδώ ήθελα να σου το πω πριν σαν παρένθεση, ξαναγυρνάμε λίγο στην αρχή της κουβέντας μας, ο κύριος Γραφάκος, που είναι γενικός γραμματέας της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, έδωσε μια συνέντευξη στο greenagenda.gr και ανέφερε στην πραγματικότητα ποιες ξεκίνησαν να δημοπρατούνται και ήδη είναι μπροστά η ΜΕΑ και τα σχετικά που αφορούν τα θέματα του ΦΟΔΣΔΑ και της διαχείρισης των αποβλήτων, και η Νάξος είναι για εντός του 22 μαζί με άλλα νησιά στις Κυκλάδες μέσω του ΦΟΔΣΔΑ, το τόνισε αυτό, μέσω του ΦΟΔΣΔΑ Νοτιού Αιγαίου, και μάλιστα ευχαρίστησε τόσο τον κύριο Χατζημάρκο στην περιφέρεια που είναι και πρόεδρος του ΦΟΔΣΔΑ Νοτιού Αιγαίου ΑΕ, αλλά και την κυρία Ρόδη Κράτσα που είναι στον αντίστοιχο ΦΟΔΣΔΑ του Ιωνίου. Αυτό αυτομάτως δεν μας κάνει να σκεφτούμε πάρα πολύ απλά ότι, παιδιά, είναι νόμος του κράτους, είναι από την Ευρώπη οδηγία στην πραγματικότητα να γίνει έτσι. Επομένως, ποια εξαίρεση μπορούμε να περιμένουμε? Ξαναλέω, γιατί θέλω να, μετά να μιλήσουμε και λίγο για την ουσία της διαχείρισης, mm-hmm. και κλείνω. Είπαμε, είχαμε τη δυνατότητα της προσφυγής κατά της συνταγματικότητας του νόμου. Ωραία. Μετά είχαμε τη δυνατότητα. Το κάναμε αυτό σαν Δήμος? Όχι, βέβαια. Όχι. Εμείς είχαμε βγάλει δελτίο τύπου τότε για το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο του Μαΐου του 2020. Η Δημοτική Αρχή δεν έχει κάνει. Λοιπόν, δεύτερον, αυτό που κάναμε σαν Δήμος, άσχετα που έχουμε διαφορετικές απόψεις για την εξαίρεση του Δήμου που λέει η παράταξη του Δημάρχου, mm-hmm. και έχει περάσει ένας χρόνος. Ο τρίτος τρόπος είναι διχάλα, είναι δύο επιλογές. Η μία είναι τα παρατάσεις και κάνεις αυτό που λέει ο νόμος, η άλλη είναι κατεβάζεις τον κόσμο στον δρόμο και κάνεις αντάρτικο και κάνεις επανάσταση. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουν. Πρέπει λοιπόν να επιλέξουν είτε να πούνε ότι θα μας απαντήσουν από το Υπουργείο, είτε να κάτσουμε στα αυγά μας. Τι θα κάνουμε? Θα πηγαίνουμε και θα κάνουμε την ίδια μέρα που θα κάνουν αυτή σύμβαση για ανάθεση της, για να γίνει ΜΕΑ, θα κάνουμε και εμείς εδώ το ίδιο?
Καταρχάς είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Είχα μιλήσει και με τον κύριο Χατζιανδρέου, γιατί όλοι θα περάσετε από τις παρατάξεις εδώ να συζητήσουμε το θέμα ούτως ή άλλως, όπως πρέπει να γίνει. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα για να μπορούν να βγουν από μια άλλη πηγή και να γίνει μια ΜΕΑ, ενώ υπάρχει φορέας, ο οποίος από τον νόμο, επαναλαμβάνω, είναι νόμος του κράτους, προκύπτει ότι αυτός θα κάνει τα έργα και θα χρηματοδοτηθούν με κονδύλια από την Ευρώπη ή όπου αλλού, και να ζητάμε να την κάνουμε μόνοι μας από πού? Ποιος θα δώσει 7 εκατομμύρια? Ποιος είναι αυτός ο οργανισμός που θα το κάνει, δηλαδή? Ποιος το Ταμείο Παρακαταθήκων, γιατί θυμήθηκα ότι το σχολίαζαν τότε και συζητούνταν όταν ήταν να ζητηθεί η εξαίρεση που ψηφίστηκε. Εντάξει, παιδιά, ας τη ζητήσετε τέλος πάντων, να δούμε τι θα γίνει. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Όχι. Μάλιστα, μόνο, οπότε μια, πριν, θα μείνεις και το δεύτερο ημίωρο, δεν θα φύγεις. Απλά για να το κλείσουμε αυτό, ναι, μια κουβέντα να πω, συνέχεια. Ότι αυτό που δεν συζητάμε ποτέ, όχι εμείς μεταξύ μας εδώ, στο Συμβούλιο και με τον τρόπο που πρέπει, είναι η ουσία του ζητήματος. Έχουμε φτάσει εδώ και θα σου πω και το εξής. Δεν δικαιούνται να μιλάνε για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Άξο, διότι επί χρόνια, όσα χρόνια είναι στην διοίκηση, δηλαδή από το 2011, δεν το έχουν δει ποτέ σοβαρά. Από τη, να θυμίσω στον κόσμο, από τις μελέτες που έχουν ανατεθεί στο Πολυτεχνείο υπό την κυρία Λοεζίδου, που χανόντουσαν, ξαναρχόντουσαν, περάσαν γύρω στα 5-6 χρόνια και τελικά δεν βασιζόμαστε σε αυτό. Αυτό είναι και ο λόγος που κατέληξε να γίνει ο ΦΟΔΣΔΑ όμως. Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ σχέδιο δράσης για την διαχείριση των απορριμμάτων. Παλινοδίες, απολύτως τίποτα, απόλυτη αποτυχία, απόλυτη ανικανότητα, αν θέλεις, εκτός κι αν είναι επίτηδες. Δεν μπορώ να το πω, ξέρω, αλλά κάπου οφείλεται στο ότι 6-7 χρόνια περιμέναμε μια μελέτη. Και ποτέ δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε. Και προφανώς δεν είναι με δική μας ευθύνη, γιατί εμείς πάντα το ζητούσαμε αυτό. Συνεχώς να συζητήσουμε για το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, να πάμε με ένα ενιαίο τεχνικό σχέδιο για αυτό το θέμα, και ποτέ δεν έγινε. Δεν δικαιούνται καν να μιλάνε γι' αυτό και ότι τα κάνανε καλά. Σπασμωδικές κινήσεις είναι όλα. Και κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν γιατί ήταν με το πιστόλι στον κρόταφο. Ναι, αυτό είναι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος γενικότερα στους Δήμους, και να κλείσουμε αυτό και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας και στο τελευταίο μας ημίωρο μαζί. Ότι όταν λοιπόν οι Δήμοι έπρεπε να κάνουν κάτι για τη διαχείριση των αποβλήτων, και μιλάω γενικότερα για τους Δήμους, και δεν έκαναν κάτι, και αυτό το κάτι δεν τελεσφορούσε ώστε να βρεθεί τελικά λύση στο πρόβλημα, τι συνέβη? Ήρθαν λοιπόν από τα κεντρικά Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Δημοκρατία και είπαν λοιπόν αυτός ο νόμος θα φτιαχτεί και η διαχείριση των απορριμμάτων πλέον θα γίνεται έτσι. Εμείς προσπαθούμε να μην γίνει ούτε αυτό τελικά, από ό,τι έχω καταλάβει εδώ στο Δήμο, δηλαδή αντιδρούμε και στο θέμα του ΦΟΔΣΔΑ. Μου λείπει κομμάτι από το puzzle, το λέω πάρα πολλές φορές αυτό όταν αναφέρομαι σε αυτό το κομμάτι, γιατί πρέπει να συμβαίνει αυτό, δεν έχω πιστεί ποιος είναι ο λόγος. Ωστόσο, κάποια στιγμή φαντάζομαι θα βρεθεί και αυτή η λύση, και ευελπιστώ να είναι η συνέντευξη τύπου που θα γίνει τη Δευτέρα, από ό,τι λέγεται, από τον Δήμαρχο, για να μάθουμε τι γίνεται. Μείνετε συντονισμένοι εσείς εδώ. Διακόπτουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ. Μαζί μας είναι στο βάθος κήπος, μαζί με τον Γιώργο Βελέτζα και εμένα στο μικρόφωνο, Ειρήνη Προμπονά, ο Βασίλης Βρούτσης, επικεφαλής της Δύναμης Δημιουργίας, Δημοτική Παράταξη στον Δήμο. Συζητάμε όλα γύρω από το θέμα το μεγάλο του ΦΟΔΣΔΑ, τη διαχείριση δηλαδή ουσιαστικά των σκουπιδιών. Εμείς από εδώ έχουμε ήδη ζητήσει να έχουμε και τον κύριο Γραφάκο τις επόμενες μέρες για μια συνέντευξη, αλλά στην πραγματικότητα θα συνομιλήσουμε και με το ΦΟΔΣΔΑ του Ιωνίου για να δούμε τι γίνεται, μιας και εκεί από ό,τι φαίνεται τα πράγματα τουλάχιστον βρήκαν ένα τρόπο, ένα modus operandi, όπως το λένε εσείς οι δικηγόροι, το γνωρίζετε καλά αυτό σαν φράση. Και δεν είναι βέβαια μόνο αυτό με τα σκουπίδια, είναι και άλλα πράγματα που ας πω χωλαίνουν στην περίπτωση του Δήμου. Για παράδειγμα, Βασίλη, δεν ξέρω, και μου κάνει πάντα εντύπωση όταν ρωτάω, γιατί έχω την εντύπωση όταν συζητάω με τις δημοτικές παρατάξεις ότι κάτι γνωρίζουν περισσότερο από ό,τι θα μάθω εγώ ενδεχομένως μέσα από το πηγενέλα μέσα στο Δήμο. Έχετε, εκεί είναι όλη η ουσία του, οι οικονομικές επιτροπές. Κάθε φορά υπάρχουν θέματα, λιμενικά ταμεία, ιστορίες κλπ. Έχουμε το έτος 2022 που είναι το έτος Ιάκωβος Καμπανέλης, κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για εμάς, να άξιος ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Είχαμε μιλήσει με την κυρία Ανδουνδουλάκη, μας είχε πει ότι κάποιες εκδηλώσεις θα γίνουν από το Υπουργείο Πολιτισμού εδώ, τις υπόλοιπες τις αναλαμβάνει ο Δήμος. Περιμέναμε να δούμε τη σύσταση κάποιες επιτροπές, για να μην πω τώρα να πάμε πιο παλιά, με τη σύσταση Επιτροπής Πολιτισμού, που είχε δεσμευτεί και ο κύριος Κατσαράς εδώ σε μένα ότι θα γίνει αυτό το πράγμα σύντομα. Δεν έχω δει να γίνεται κάτι μετά την κατάργηση του ΝΟΠΑΠΑ. Και έχουμε και κάτι ακόμα που προέκυψε πρόσφατα και μου κάνει εντύπωση ότι συζητήθηκε αυτό στην Οικονομική Επιτροπή. Δεν ξέρω γιατί, ίσως εσύ μπορείς να με διοφωτίσεις. Την ανακοίνωση του συνεδρίου Ινάξους Διαμέσου των Αιώνων.
που και εκεί χρειαζόμαστε επιτροπή. Αυτό είναι κάτι που συζητάτε στις οικονομικές επιτροπές. Να ξεκινήσουμε, επειδή η μίληση πήγε για τη συνέντευξη τύπου που θέλει να δώσει ο Δήμαρχος για το θέμα του Φόδισσα. Καταρχάς υπάρχει στο Δήμο μας υπάρχει έλλειψη σεβασμού προς τις διαδικασίες, προς τους θεσμούς, το θεσμό της αντιπολίτευσης, τη διαδικασία της ενημέρωσης, τη διαφάνεια και όλα αυτά. Και γιατί τα λέω? Κάνει ερώτημα ο κύριος Χατζιαδρέου στο προηγούμενο συμβούλιο για τον Φόδισσα. Να μας ενημερώσουν γιατί είχε προκύψει αυτή η επιστολή που στείλανε τα μέλη του Φόδισσα, τέλος πάντων. Του Διοικητικού Συμβουλίου. Συμβουλίου. Και τι λέει ο Δήμαρχος? Δεν χρειάζεται να σας απαντήσω. Θα τα πω σε συνέντευξη τύπου. Δεν είμαι τυπολάτρης, αλλά όταν βρίσκεσαι σε ένα θεσμικό όργανο, στο σημαντικότερο θεσμικό όργανο του Δήμου, σαν συλλογικό όργανο, οφείλεις να το σέβεσαι και να μην λες ότι θα ενημερώσω μέσω συνέντευξης τύπου. Γιατί, πέρα από το... Εντάξει, το ξέρουμε ότι δεν μας σέβεται, δεν είναι ζήτημα. Δεν σέβεται βέβαια τη διαδικασία. Ο δημοτικός σύμβουλος οφείλει, ο Δήμαρχος, να τον ενημερώσει πριν από όλους. Ναι. Έτσι είναι. Ναι, έτσι είναι. Το σκέφτομαι σύμφωνα και με τον κανονισμό. Αυτό, και με το τι... αυτό λοιπόν δεν συμβαίνει μόνο σε αυτή την περίπτωση. Εμείς έχουμε τύχει σε πάρα πολλές περιπτώσεις να γνωρίζουμε πράγματα Τρίτη και Τέταρτη και Πέμπτη. Πρόσφατα δε, το εξώδικο που έστειλε ο Φόδισσα στον Δήμο ανέβηκε σε μέσο και μας το έστειλε η υπάλληλος του Δήμου, ο Δήμος, 5-6 μέρες μετά. Εντάξει, εμείς να το ξέρουμε στην αρχή και οι υπόλοιποι στη λήξη του βράδυ. Αυτό, μου δεν θέλετε όλα δικά σας και εσείς. Το εξώδικο είναι κάτι το οποίο επιδόθηκε στον Δήμο, σε κάποιον υπάλληλο ή στον Δήμαρχο απευθείας και πήγε στον Δήμαρχο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να το μάθω εγώ. Αφού το μάθουν οι άνθρωποι γύρω από τον Δήμαρχο, θα πρέπει να το μάθουμε εμείς, οι δημοτικοί σύμβουλοι. Όχι. Το βλέπω ανεβασμένο σε site. Mm-hmm. Υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης. Έλλειψη ενημέρωσης και σε εμάς, έλλειψη ενημέρωσης γενικότερα. Εγώ για να είμαι ειλικρινής τώρα που λες για την ενημέρωση, επειδή πάρα πολλές φορές έχουμε αναφερθεί από αυτό το ραδιόφωνο για το θέμα της έλλειψης ενημέρωσης, αλλά και μια συνέντευξη τύπου που θα μπορούσαν να βάζουν τα πράγματα κάθε φορά στη θέση του σε μια ουσία, έστω και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον διαζώσεις λόγω COVID δεν μπορούσαμε κτλ. Οι λύσεις υπάρχουν, άμα θέλει κανείς να τις εφαρμόσει. Γι' αυτό και όλα σας είπα και μου έκανε τρομερή εντύπωση, με τη θετική έννοια βέβαια, θετικά μου έκανε εντύπωση, το πόσο καλή ενημέρωση είχαμε όλοι στα email μας για το τι γίνεται στους δρόμους με τον χιονιά. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό, μαζί με την ενεργοποίηση του Δήμου, το ότι δεν αποκλείστηκε αν, ας πούμε, και να διαφορήσει κάποιος, αλλά και ότι εμείς γνωρίζαμε τι γίνεται ανά πάσα στιγμή σε όλη την άξο σε σχέση με το χιόνι. Και αφού το βάζεις, εγώ δημόσια θέλω να πω, να δώσω και συγχαρητήρια για τη διαχείριση. Όπως το κάναμε και εμείς, γιατί ναι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζω άλλους. Ένιωθε ασφαλής, δηλαδή. Ένιωθε ασφαλής. Ο καθένας που ξέρει ότι κάποιος εκείνη τη στιγμή καθαρίζει τους δρόμους και όλοι ξέραμε πού να πάμε και πού να μην πάμε, αν θέλαμε να μετακινηθούμε. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και λέω, έτσι δεν θα μπορούσε να είναι σε όλα τα πράγματα. Είναι το αυτονόητο για μένα αυτό. Ναι. Το θέμα όχι, θα σου πω, θεωρώ ότι δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει να ξέρει εσύ ή να ξέρει ο πολίτης. Τους αρέσει πάρα πολύ και δείχνουν πόσο φτιάχνουν ωραία τα παρτέρια στη χώρα και πόσο καθαρίζουν και κλαδεύουν ένα δέντρο και ζωγραφίζουν μια πόρτα. Αυτά τα δείχνουν συνέχεια. Αλλά αυτά δεν είναι τα σημαντικά. Ναι, το θέμα είναι και οι υποδομές. Γιατί καμιά φορά διαβάζω, εγώ ας πούμε την άλλη φορά, και μου κάνει εντύπωση, και εδώ είναι και το δικό σας έλλειμμα, θα μου επιτρέψεις, της αντιπολίτευσης γενικότερα. Για παράδειγμα, όταν συζητάμε με έναν άνθρωπο του Δήμου που είναι υπεύθυνος για έργα και έχει ανεβεί ήδη στην κοινότητα Νάξου ότι μιλάμε για έναν αμυαντοσωλήνα, οι οποίοι έχουν απαγορευτεί από το 2004-2005. Οκ, okay, όταν είναι γερός αντοσωλήνας δεν υπάρχει πρόβλημα, όταν σπάει είναι το πρόβλημα, αλλά οι εργάτες που τον αντικαθιστούν πρέπει να φοράνε μάσκες και ειδική στολή και ειδική μάσκα για να μην εισπνεύσουν. Περιμένω και εγώ από εσάς όλους, τους υπόλοιπους, κάποιος να τα ακούσει αυτό, γιατί εγώ ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή κάνω τις ερωτήσεις και βγάζω μια είδηση και το ανεβάζω κιόλας και το σχολιάζω και έχω κάνει και άρθρο γι' αυτό. Δεν είδα κανέναν όμως να σκέφτεται εκείνη τη στιγμή. Ωραία, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι είδαμε τελικά είχαν
φορούσαν στολές. Ναι, εμένα οι πληροφορίες μου είναι, από ανθρώπους που περνάγαν τακτικά γιατί είναι το σπίτι τους από εκεί, ότι δεν φορούσαν παρά μόνο μια απλή χειρουργική μάσκα η οποία δεν κάνει τίποτα. Είναι ή δεν είναι σημαντικό ο άνθρωπος λοιπόν αυτός που εργάζεται και να ξέρει με τι έχει να κάνει και να είναι προστατευμένος. Δηλαδή περιμένω μια μεγαλύτερη μαχητικότητα από την αντιπολίτευση πάντα και να είναι επί του θέματος και πολύ συγκεκριμένη για όλα τα ζητήματα και περιμένω βέβαια και από τον Δήμο και την παράταξη που διοικεί αυτή τη στιγμή να με λαμβάνει υπόψη ως πολίτη και ως δημότη και ως άνθρωπο που ζω εδώ στο νησί και έχω λόγο και εγώ. Δεν μου αφαίρεσε κανένας το λόγο προφανώς, αλλά αυτό γίνεται με έναν έμεσο τρόπο θέλοντας εγώ να ενημερωθώ, να έχω την ενημέρωση και ο κάθε πολίτης να έχει την ενημέρωση. Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρχει ένας τρόπος, υπάρχει το site του Δήμου. Γιατί υπάρχει εκεί, για να ανεβαίνουν ενημερώσεις. Να ξέρει κάθε άνθρωπος τι γίνεται ανά πάσα στιγμή και ώρα και όχι να το ψάχνει πώς θα το βρει. Αυτό είναι ένδειξη σεβασμού νομίζω πρώτα απ' όλα από το θεσμό προς τον πολίτη που είναι και η βάση της δημοκρατίας. Συμφωνούμε, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Τα είπα μόνη μου, Όχι, τα είπες μόνη σου και τα λέω και εγώ χρόνια. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι, ξέρεις, κάποια στιγμή είναι λίγο μέρα της μαρμότας. Είναι κάτι, ναι, το οποίο εμένα με προβληματίζει, ας πούμε, και περίμενα εδώ, επειδή είμαστε και μια μικρή κοινωνία, δεν είμαι στο Δήμο Αθηναίων, ας πούμε, όταν είμαι ένα μπελόκηπους, που είναι πιο χαοτικό το πράγμα, που και εκεί δεν θα έπρεπε να είναι, αλλά είναι άλλα τα μεγέθη. Και λες, εδώ γνωριζόμαστε κιόλας, βραδερφέ. Δηλαδή, αυτό είναι το αντίθετο συμβαίνει εδώ. Πώς θα γίνει, ας πούμε, να μην είμαστε όλοι ενήμεροι για κάτι. Με τις επιτροπές τι γίνεται, Βασίλη? Και γιατί ανακοινώθηκε το θέμα των επιτροπών, συζητήθηκε μάλλον και ανακοινώθηκε και το συνέδριο στην Οικονομική Επιτροπή? Ποια η σχέση της με το θέμα? Η Οικονομική Επιτροπή? Να. Καμία. Ούτε διαδικαστικά έχει καμία δουλειά η Οικονομική Επιτροπή να ορίζει επιτροπές οι οποίες δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο. Mm-hmm. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Μάλιστα στην ψηφοφορία, εγώ απήχα τις... Α, έγινε και η ψηφοφορία στην Οικονομική Επιτροπή, ναι, για να οριστεί η Επιτροπή. Για να γίνουν δεκτές οι επιτροπές, οι στελέχοι των επιτροπών. Είναι η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου Νάξου Διαμέσου των Αιώνων του επόμενου που θα γίνει στο Λουνάδο. Είναι η Επιστημονική Επιτροπή και είναι και η Επιτροπή Τιμητική. Και αυτό πώς συντελείται, πώς γίνονται προτάσεις δηλαδή και από τις δημοτικές παρατάξεις? Γιατί έχει περάσει το Δήμο αυτό, δεν ξέρω ποια είναι η λειτουργία, γι' αυτό ρωτάω. Όχι, και για μένα σωστό να μην γίνονται προτάσεις από τις παρατάξεις με την έννοια ότι προτείνω εγώ κάποιον. Ναι, είναι και θέμα των ανθρώπων που οργανώνουν, που γνωρίζουν τα του θα σου συνεδρίου. Πω, αυτό έχει περάσει στο Δήμο. Στην ουσία οι άνθρωποι, οι οποίοι, τα ιδρυτές, ο Σαράς, ο Στέφανος και ο... και ο Γιάννης ο Προμπονάς, ο καθηγητής, στην ουσία το δώσαν στο Δήμο με την έννοια ότι θα αναλάβει την οργάνωση και να αναλάβει και, έτσι και μια, να πάρει αυτό το πράγμα μια πιο μεγάλη υπόσταση, πιο σημαντική υπόσταση. Για μένα αυτός ο θεσμός είναι ο σημαντικότερος θεσμός πολιτισμού. Έχει γίνει θεσμός, η μεγαλύτερη εκδήλωση πολιτισμού στην Άξο. Και ερχόμενο στο Δήμο, αυτό είναι τιμή για το Δήμο που αυτοί οι άνθρωποι επέλεξαν να το παραχωρήσουν, να το πω έτσι, σαν οργάνωση στο Δήμο. Με την έννοια ότι ανήκει στους δημότες και είναι της ΝΑΞΟΥ. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό σαν κίνηση για αυτό που σημαίνει. Ακριβώς. Θα πρέπει να του φερθούμε αναλόγως. Δηλαδή, καταρχάς, θα πρέπει επιτέλους, και επειδή πλέον, ξέρεις, όταν το κάνουν άνθρωποι με την έννοια του εθελοντισμού, το κάνουν μόνοι τους και σκίζονται γι' αυτό πραγματικά. Δεν υπάρχει και τόσο πολύ, δεν υπάρχει η έννοια του συμφέροντος κτλ. Όταν αυτό μπαίνει μέσα στο Δήμο, ο Δήμος πάντα είναι συνεφασμένος με κάποια πράγματα πολλές φορές τα οποία είναι μικροσυμφέροντα, μικροκομματικά κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να του δώσεις διαφάνεια. Mm-hmm. Για να του δώσεις διαφάνεια, θα πρέπει να του δώσεις και ένα τρόπο λειτουργίας. Θα πρέπει να φτιάξεις ένα κανονισμό λειτουργίας επιτέλους. Αυτό να λειτουργεί κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο, να ξέρουμε ότι ο Δήμος, όποιος και αν είναι στο Δήμο, θα αναθέτει σε συγκεκριμένους ανθρώπους συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα γίνονται συνεχώς, χωρίς να πρέπει κάθε φορά να ανακαλύπτουμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν. Mm-hmm. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή η πρόταση για τις τρεις αυτές επιτροπές. Καταρχάς, η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Το ζήτημα ωστόσο είναι το ποιος επιλέγει, ποιος θα επιλέξει. Καταργήθηκε ο Νοπαπά, θα ξαναπώ τα ίδια, και δεν έγινε ποτέ στη θέση του κάποια επιτροπή πολιτισμού, παιδείας, περιβάλλοντος που είχαμε πει, είχαμε παρακαλέσει. Ζήταγε, έλεγε ο Κατσαράς πρόσφατα, έχουν περάσει κάτι μήνες, ότι να, θα γίνει τώρα. Και τελικά έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση να αποφασίζει για την επιτροπή Καμπανέλη ο Λιανός, για την επιτροπή
Νάξο διαμέσου των αιώνων, ο Λιανός, ο Κατσαράς, όποιος. Δεν γίνεται έτσι. Εγώ είμαι άσχετος. Θα πω για τον εαυτό μου ότι είναι άσχετος. Αυτό πρέπει να το αποδεχτεί και ο Λιανός και ο Κατσαράς και ο κάθε ένας που έχουμε μπει σε αυτό το χώρο ως αιρετή, αλλά πρέπει να εμπιστευτούμε και ανθρώπους που είναι γύρω μας, το πνευματικό δυναμικό του νησιού, τους ιστορικούς, τους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν, να γίνει μια επιτροπή η οποία όλα αυτά τα πράγματα θα τα δρομολογεί, θα τα συσκέπτεται, θα μας κάνει πρόταση και έπειτα θα φτάνουμε στην απόφαση. Και να είναι μια επιτροπή η οποία φαντάζομαι να είναι πάντα, επειδή πάντα υπάρχουν και οι αντιθέσεις και τα λοιπά, και γόνιμο είναι να υπάρχουν αντιθέσεις, προκύπτουν πράγματα όταν οι αντιθέσεις είναι με το σωστό τρόπο και λειτουργούν, που να το πω, να είναι, όχι, δεν εννοώ ούτε κόμματα, ούτε παρατάξεις, ούτε τίποτα, που να εκφράζει όλους τους χώρους και όλους τους ανθρώπους, τέλος πάντων, που ασχολούνται με το κομμάτι αυτό. Έτσι. Να μπορούν να πούν όλοι λοιπόν ότι εκπροσωπούμαστε όλοι εδώ και δεν αποκλείονται ίσως κάποιοι, επειδή κάποιοι άλλοι θέλουν να τους αποκλείσουν. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν αυτά τα ενδεχόμενα, πάντα τα βρίσκει κανείς μπροστά του, οπότε φαντάζομαι ότι και εδώ δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όχι, γι' αυτό όταν υπάρχει μια επιτροπή στην οποία, εγώ λέω ότι δεν θα προτείνω εγώ άνθρωπο. Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που είναι πνευματικοί, είναι άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων, της τέχνης και γραμμάτων, του πολιτισμού γενικότερα. Οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν σε κάπου. Πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε με τον καλή έννοια και να τους δώσουμε χώρο. Να είναι το κεφάλαιό μας αυτοί οι άνθρωποι. Ακριβώς, να μην τους καπελώνουμε και να τους δώσουμε χώρο. Αλλά όλα αυτά θέλουν διαφάνεια. Για να πω κάτι άλλο. Να προσθέσω ότι ο Βαγγέλης Κατσαράς με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: Βασίλη, ποιος σκέφτεσαι να βάλουμε στην Επιτροπή Καμπανέλη? Σωστός. Υπό ποια έννοια? Ότι με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε. Και του είπα κιόλας. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Έχει τα 100 χρόνια για την γιορτή, από την γέννηση του Ιάκωβου Καμπανέλη. Μια προσωπικότητα σημαίνουσα παγκοσμίως. Έτσι. Οικουμενική προσωπικότητα. Νιώθουμε και λέμε ότι είναι τιμή μας και τα λοιπά. Πρέπει αναλόγως και διαδικαστικά και θεσμικά να το αντιμετωπίσεις ανάλογα. Δεν υπάρχει το πήρα τηλέφωνο και λέω πες μου την άποψή σου ποιο να βάλω. Δεν θα σου πω εγώ ποιο να βάλεις κανονικά. Πρέπει αυτό να αναδεθεί σε μια οργανωτική ομάδα μέσα από το Δήμο. Όχι αυτό το συγκεκριμένο, ό,τι αφορά τα πολιτιστικά του Δήμου, τα ιστορικά. Και κάθε φορά που έχουμε τέτοια ζητήματα, θα συνεδριάζει αυτή η ομάδα και θα αποφασίζει, θα προτείνει μάλλον και θα αποφασίζουμε εμείς. Εμείς έχουμε την τελική απόφαση, την τελική λέξη. Ναι, αλλά τουλάχιστον αυτά τα πρόσωπα που θα πρέπει να επιλεγούν θα γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα, ο καθένας γνωρίζει καλύτερα τα του οίκου του. Πώς να το πω, δηλαδή. Εγώ δεν θα πάω να μιλήσω για ξενοδοχεία, ας πούμε, για παράδειγμα, με κάποιον που είναι ξενοδόχος. Τα ξέρει, φαντάζομαι, πολύ αυτό, καλύτερα ο ίδιος. Γι' αυτό είπα ότι και εγώ είμαι άσχετος και ο Λιανός είναι άσχετος, ο Κατσαράς είναι άσχετος. Εντάξει, και μπορεί να είναι και σχετικός εν μέρει κάθε άνθρωπος, γιατί ασχολείται, λέω, αλλά και ως εγώ, ένα σημείο. Ασχολούμαι κάποιον. Αλλά από την ιδιότητά μου δεν θα πω ότι εγώ θα πάρω τις αποφάσεις μόνος μου. Δεν γίνεται. Ναι. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε μια επιτροπή που να μπορεί να συνεδριάζει για να βρίσκονται ακριβώς. Αφού το έχει αποδεχτεί και ο Δήμαρχος και ο Κατσαράς και έχουν πει ότι θα γίνει και δεν έχει γίνει. Δεν είναι μόνο ότι το λέω εγώ. Δεν είναι αυτό που λένε εσείς οι αριστεροί θέλετε να κάνετε συνέχεια επιτροπές που επιτροπές που επιτροπές και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται έτσι. Γιατί η άλλη πλευρά είναι να συνεδριάζει μόνο στο Κατσαράς. Ναι. Και μόνο στο Λιανό. Να σου πω κάτι, να σου συμπληρώσω κάτι. Ότι. Επειδή ξέρω και πώς λειτουργεί στο νησί και η ρουφιανιά, θα την πω έτσι γενικότερα, εμένα οι άνθρωποι οι οποίοι στελεχώνουν με βάση την πρόταση που μας ήρθε τις τρεις επιτροπές, συμφωνώ με όλους. Mm-hmm. Δηλαδή συμφωνώ στο να είναι όλοι. Δεν να πεις ότι έχω κάποιο πρόβλημα στο να είναι κάποιος και με χαρά βλέπω ότι σε μεγάλο βαθμό, μεγάλο ρόλο παίζει ο Μανώλης Σέγιος ο καθηγητής, τον οποίο εκτιμώ βαθύτατα. Από εκεί και πέρα όμως, ακριβώς επειδή δεν είναι ένας θεσμός ο οποίος λειτουργεί εκτός Δήμου αλλά μέσα από το Δήμο, ο Δήμος πρέπει να έχει λόγο. Και όχι το λόγο στέλνω έτοιμες επιτροπές και τις ψηφίζω. Όχι. Πρέπει να υπάρχει συμμετοχή. Και τέλος πάντων, εμείς δεν ακούσαμε και τίποτα ως δημότες, αφού δεν ετέθη αυτό σε Δημοτικό Συμβούλιο, για να έχουμε να λάβουμε και εμείς υπόψη τι γίνεται τέλος πάντων. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό γίνονται τα Δημοτικά Συμβούλια. Εντάξει, είναι ανοιχτά να στο κοινό. Και κάτι. Ο Δήμαρχος μας είπε ότι μας έκανε τη χάρη ότι θα μπορούσε να υπογράψει μόνος του και να αποδεχτεί τις επιτροπές, αλλά ως πολύ δημοκρατικός το έφερε στην Οικονομική Επιτροπή, όπου βέβαια είναι 5 της Δημοτικής Αρχής και 2 της Μειοψηφίας. Mm. Άρα. Είναι, κατάλαβες. Τότε έχουμε πρόβλημα αντίληψης των θεσμών, έχω να πω εγώ, για το πώς λειτουργούν. Ακριβώς. Αφού είναι το σημαντικότερο πολιτιστικό γεγονός στο νησί,
θα πρέπει και θεσμικά να το, να το αναδείξει με τον τρόπο αυτό και στη διαδικασία σου. Και, για πες μου τώρα και να μην, συγγνώμη, και να μην οφείλεις να το φέρεις με το, σύμφωνα με τον νόμο στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να το φέρεις για να το αναδείξεις ακόμα περισσότερο. Και όχι μόνο αυτό, επειδή είναι Φλεβάρης και επειδή ο χρόνος περνά γρήγορα και ετοιμασίες πρέπει να γίνουμε και έχουμε και ένα κακό προηγούμενο από πέρυσι, που εγώ δεν το ξεχνάω αυτό με τους αεραστεχνικούς θειάσους. Επιτροπή τελικά έχουμε για τον Ιάκωβο Σκαμπανέλης που θα χειριστεί ποιες θα είναι αυτές οι εκδηλώσεις που θα γίνουν για να τιμήσουμε τον άξιο Ιάκωβο Καμπανέλη και σε σχέση με το Διαμέσου των Αιώνων, είναι άξιος Διαμέσου των Αιώνων, λύθηκε μέχρι αυτό. Μέχρι χτες το πρωί δεν είχαμε. Μάλιστα. Όταν λέω δεν είχαμε, επειδή μίλησα με άνθρωπο ο οποίος είναι στην Επιτροπή από ό,τι ξέρω, μου λέει δεν μας έχουν καλέσει ακόμα, δεν υπάρχει κάτι. Ωραία. Οπότε δηλαδή, γιατί ξέρεις, εγώ πάντα γνωρίζοντας από το πώς στείνονται events και πώς προχωράνε και μέχρι να βρούμε τι θα είναι αυτό που θα είναι το καλύτερο και που θα είναι αντάξιο το να αναδείξει, υπάρχει ένας χρόνος που τρέχει και από όσο ξέρω τουλάχιστον δεν υπάρχει μια επιτροπή αυτή τη στιγμή η οποία είναι εντεταλμένη γι' αυτό από το Δήμο μέσα από όλους σας και τέλος πάντων δεν έχουν και άλλες δουλειές. Ο καθένας μας έχει μια άλλη δουλειά και είναι και στο Δήμο και τρέχει κάποια πράγματα. Και αυτό είναι σεβαστό και πάντα συνέβαινε. Δεν καταλαβαίνω πώς ακριβώς θα βρίσκεται ο χρόνος να συνεδριάζουν αυτοί οι άνθρωποι και να μπορούν να βρουν τις λύσεις και να τρέξει αυτό το πράγμα γρήγορα και να βρούμε αυτό που χρειαζόμαστε. Δηλαδή, με αν είναι θεατρικό, τι θα κάνουμε. Με φοβίζει πάρα πολύ το να μην μπούμε στην εύκολη λύση όσον αφορά τις εκδηλώσεις που θα γίνουν για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Καμπανέλη. Ναι, δεν θα ήθελα να δω ξανά το Αηδόν και το Κανόνι για άλλη μια φορά και να είναι αυτό η τιμή στον Ιάκωβο Καμπανέλη ως πολίτης. Επειδή είμαστε ο γενέθλιος, είναι εδώ ο γενέθλιος τόπος του, θα έπρεπε, θεωρώ πρέπει, και το λέω όπως και το έχω ξαναπεί, να γίνει κάτι διαφορετικό. Κάτι που θα απολαύσει ο κόσμος, κάτι που θα φέρει την νεολαία κοντά στο τι ήταν και τι πρέσβευε ο Καμπανέλης. Και επίσης, επειδή είμαστε και του πολιτισμού, αυτά τα πράγματα ξέρεις δεν μένουν εδώ εντός των τυχών. Έρχονται κανάλια, όπως θα καλέσεις τους influencers για να σου πούν για τον, και να αναδείξεις τα μνημεία σου και τέλος πάντων τον τουρισμό. Και αυτό ο πολιτιστικός τουρισμός, και έχουμε ούκο λίγα πράγματα σε αυτό το νησί, είναι επίσης ένα κομμάτι που θα μπορούσε να φιλοξενήσει δημοσιογράφους και να παρακολουθήσουν αυτές τις εκδηλώσεις και να είσαι στα κανάλια. Σχεδόν σε κάθε δελτίο ειδήσεων να σε βλέπουν σε πανελλαδικό επίπεδο για τα ωραία πράγματα που κάνεις. Είναι μια χαμένη ευκαιρία δηλαδή, πέραν το αν θα τιμήσεις και πώς θα τιμήσεις ένα άξιο τέκνο του νησιού, όπως είναι ο Ιάκωβος Καμπανέλης, για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, είναι και όλο το υπόλοιπο. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην λειτουργήσουμε και σε αυτό το κομμάτι για κάτι αξιέπαινο που κάνουμε και αξίζει να το δει όλη η Ελλάδα. Αλλά εντάξει, μπορεί να είναι και δικό μου πρόβλημα, όπως έχω πει πολλές φορές, που δεν καταλαβαίνω, και να μην είναι άλλον. Οπότε να είναι δικό μου το ζήτημα. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Έχουμε φτάσει στο και 54, που σημαίνει ότι σε λίγο θα σηκωθούν κάποια δαχτυλάκια βελέτζα που θα δείξουν λεπτά. Πόσα λεπτά? Πόσα δαχτυλάκια, αγαπητέ? Εντάξει. Δύο. Όπως είδε. Αν το έκανες έτσι, θα ήταν λίγο καλύτερα, αισιόδοξο. Θα ήταν το σήμα της νίκης. Τι μόνο, όχι, δεν είναι. Είπαμε. Τι περιμένουμε τώρα, το συνέδριο επόμενο, συμβούλιο δημοτικό, πότε θα γίνει το επόμενο για όλα αυτά τα ζητήματα? Δεν θα γίνει συνέντευξη τύπου και μετά? Ούτε γι' αυτό ξέρουμε κάτι, όντως θα γίνει Δευτέρα? Γιατί πιστεύεις ότι ξέρουμε κάτι? Γιατί τι νομίζεις ότι είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο μέλη? Νομίζεις ότι είμαστε μέλη στο Δημοτικό Συμβούλιο? Είστε τη αντιπολίτευση. Λοιπόν, σε σχέση με την ενημέρωση, το είπα και πριν, υπάρχουν άλλοι που γνωρίζουν πριν από εμάς που δεν θα πρέπει να γνωρίζουν και εμείς δεν γνωρίζουμε. Και μάλιστα, δεν είναι ότι δεν ρωτάμε, είναι ότι δεν ξέρουμε ότι συμβαίνουν πράγματα ούτως ώστε να ρωτήσουμε αν έχει συμβεί το ΤΑΔΕ ή το ΔΙΝΑ. Αυτή είναι η λογική. Ξέρεις, έχει μείνει λίγος χρόνος. Δεν ξέρω, μπορεί να σε εκνευρίσει αυτό που θα πω. Το λέω πάντα στους αντιπολιτευόμενους όμως. Μήπως και εσείς θα έπρεπε να επιμείνετε λίγο περισσότερο και να επικοινωνείτε και εσείς με όλο τον υπόλοιπο κόσμο για το τι γίνεται, ώστε να λαβαίνουμε όλη η γνώση ότι κάτι δεν πάει καλά, ρε αδερφέ. Επειδή τα έχουμε ξαναπεί και πρόσφατα μάλιστα, νομίζω ότι θα πρέπει και ο κόσμος να λάβει τις δικές του ευθύνες. Δεν προσπαθώ να βγάλω τις ευθύνες από πάνω μου, γιατί και εγώ ως Βασίλης και οι υπόλοιποι άνθρωποι που είναι κοντά μου όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας. Έχουμε εκτεθεί, έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας, έχουμε επικοινωνήσει πάρα πολλά πράγματα και θα σου πω ότι όποιος λέει ότι η αντιπολίτευση είναι απόν, έχει εν μέρη δίκιο, όχι δίκιο, διότι απόντες είναι και οι πολίτες. Στο λέω ξεκάθαρα. Οι πολίτες είναι απόντες. Κανείς δεν διεκδικεί τίποτα. Αυτή τη στιγμή θα σου πω ένα απλό πράγμα, πολύ γρήγορα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέρη του οποίου δεν μπορεί να προσεγγίσει το αυτοκίνητο. Δρόμοι κανονικοί, χωματόδρομοι που ήταν κανονικοί δεν μπορεί να προσεγγίσει το αυτοκίνητο. Δεν σηκώνεται να πάει κανείς. Να πάει στο Δήμο, να πει τι γίνεται εδώ. Να μαζευτούν ως ομάδα.
να διεκδικήσουν να του φτιάξουν ένα δρόμο τη προκοπή για να μην σπάνε του άξονε των αυτοκινήτων του κάθε εβδομάδα. Mm-hmm. Συμβαίνουν τόσα πράγματα από θέμα πολιτισμού, από θέμα του φόδουσα κτλ. Και δεν ακούγεται τίποτα. Πατώς, εγώ το έχω πει. Ας μου ρίξεις ευθύνες όσες θες, αλλά εγώ θα ρίξω και τις ευθύνες στον πολίτη. Και όχι μόνο επειδή τους ψηφίζει, αλλά και γιατί τι κάνει και μετά την ψήφο. Και σε αυτούς που ψηφίζουν εμάς. Όχι γιατί μας ψηφίζουν, αλλά και ότι κάνουν στο ενδιάμεσο. Ναι, είναι αυτό που λέω εγώ. Ότι υπάρχει ένα διάστημα μεταξύ της μίας κάλπης και της άλλης που παράγει ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν είναι ότι πηγαίνουμε από τη μία κάλπη στην άλλη χωρίς να βλέπουμε τι γίνεται ενδιάμεσα. Είναι μια λάθος τακτική που ακολουθείται στην πολιτική πολύ τακτικά σε κάθε επίπεδο. Όχι μόνο στα δημοτικά. Από το 2014 που εκτέθηκα πρώτη φορά, να το πω έτσι, που μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, μέχρι σήμερα δεν έχω αλλάξει. Δεν θεωρώ ότι είμαι αντιπρόσωπος κανενός. Ούτε διαχειριστής της τύχης κανενός. Πάντα ζητούσα από τους ανθρώπους να συμμετέχουν. Δεν το κάνουν. Και καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνουν. Και εγώ, άμα σταματήσω από εδώ, μπορώ να μην το κάνω. Να κάτσω στο τετραγωνικό μου και να ησυχάσω. Και απλά να γκρινιάζω. Αλλά όταν γκρινιάζει, για να γκρινιάξει, να το πω έτσι, πρέπει να έχει προσπαθήσει και εσύ λιγάκι. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι που μας αφορά όλους.